Τη στρατηγική τη ελληνική πλευρά μετά την απόρριψη και του τελευταίου προσχεδίου τη από την τουρκοκυπριακή πλευρά, καλείται να καθορίσει α, την τάρτη του Εθνικού Συμβούλιο. Το σημαντικό είναι ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά απέρριψε, όπω αποκαλύψαμε πρώτη εβδομάδα, το τελευταίο προσχέδιο τη Λευκοσία, χωρί όμω μέχρι σήμερα να καταθέσει κάποια α, δική τη αντιπρόταση, αφήνοντα τη διαδικασία μετέωρη. Ενώ πιον του Εθνικού Συμβουλίου αναμένεται να τεθούν ελλακτικά σενάρια τα οποία έχει επεξεργαστεί ο πρόεδρο τη Δημοκρατία συνεργασία με του ε, ομάδα νομικών αλλά και τον διαπραγματευτή Αντρέα Μαυρογιάννη, μεταξύ των οποίων είναι και η επιστροφή στην αρχική θέση Λευκοσία για ένα λιτό ανακοινοθένο που θα καταγράφονται απλώ οι αρχέ λύσει του Κυπριακού, όπω καταγράφονται και στα ψηφίσματα για μία και μόνη κυριαρχία ηθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα. Καθώ ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, όπω πληροφορούμαστε, εμένει στην άποψή του και έχει ήδη ξεκαθαρίσει την θέση του και στο Γενικό Γραμματέα αλλά και στου ξένου διαπραγματευτέ ότι θεωρεί προπόθεση τη συνομολόγηση κοινού mm -hmm. για έναρξη των συνομιλίων επιτάπητος αναμένεται να τεθεί τόσο η κατάσταση στην Τουρκία, καθώ οι διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η σκλήρη τη τουρκική τάση και του κύριου Έρογλου έχει να κάνει με τι εξελίξει στην Άγκυρα, όπω επίση και το θέμα των λεωκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, καθώ το Εθνικό Συμβούλιο αναμένεται να ενημερωθεί και να πάρει αποφάσει αναφορικά με την έκθεση που κατέθεσε η ομάδα νομικών, η διακομματική ομάδα νομικών για το θέμα του ξεπουλήματο ενεργηπραγών περιουσιών στα κατεχόμενα και τι εισηγήσει τη, εισηγήσει που εάν υιοθετηθούν και από το Εθνικό Συμβούλιο αναμένεται να προωθηθούν και στο Υπουργικό και από εκεί στη Βουλή για να υπάρξουν αν εκεί που που χρειάζονται νομοθετικέ ρυθμίσει.